Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δείτε σε τι φυσικό ανθόκηπο βρίσκουμε, πάρα πολύ όμορφα λουλούδια. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν έχουν δυνατότητα να ταξιδέψουν στα βουνά, στα δάση μας και ταξιδεύουν με τα βίντεό μου και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το βίντεο με θεραπευτικά βότανα του Μαΐου σας άρεσε πάρα πολύ, 100% θετικές, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σήμερα θα σας δείξω θεραπευτικά και κάποια άλλα ενδιαφέροντα βότανα του Ιουνίου. Κάποιοι από εσάς ζήτησαν να κάνω περιγραφή των βοτάνων που σας δείχνω. Δεν μ' αρέσει αυτή η ιδέα γιατί έχω κάνει για περισσότερα βότανα από αυτά ένα ξεχωριστό βίντεο και το συνδέσμο σας αφήνω στην περιγραφή, μπορείτε να τα δείτε. Τώρα απολαύστε τη φύση μας. Φανταστικά χρώματα. Ένα φυτό, τρία χρώματα.
Δυστυχώς η κάμερα δεν μπορεί να σας μεταφέρει όλη την ομορφιά της φύσης. Πάντως η προσπάθεια πιστεύω μετράει. Όπως είπα, πολλά από τα βότανα αυτά έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο, μπορείτε να τα δείτε. Κάποια βότανα όπως είναι το τριφύλι έχει παρόμοιες ιδιότητες με αστράγαλο που έχω κάνει δύο βίντεο. Για κάποια πολύ σπουδαία βότανα όπως είναι κουλιτσίδα για παράδειγμα δεν έχω κάνει βίντεο, αλλά είναι στη σειρά, στο πρόγραμμα. Πιστεύω τώρα να ανθίσει, θα σας κάνω αυτό το περιγραφή αυτού του βουτάνου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύετε ότι η ρίζα του σταματάει ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο και τώρα γρήγορα πιστεύω θα το κάνω. Κατά τα άλλα, αν σας άρεσε το βίντεο, αυτό που μπορείτε να κάνετε και να βοηθήσετε εμένα και το κανάλι, επειδή δεν τα βλέπουν αυτά τα βίντεο πολύ, δεν έχει προκλητικό τίτλο, αξίζει όμως να το δουν. Γι' αυτό μπορείτε να μοιραστείτε με τους φίλους στα social media. Κάποιος από εσάς για παράδειγμα είναι γραμμένος και ακολουθεί κάποιο βουτανικό group στο Facebook, μπορείτε ή στα σχόλια ή σαν ανάρτηση να του κάνετε μια δημοσίευση. Σας ευχαριστώ, ξέρω πολλοί το κάνουν. Θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σας!